Ενημερωθήκαμε από την κυρία Πρέσβη για τα ζητήματα των εργαζομένων Ελλήνων της Γαλλίας. Θέσαμε ορισμένους προβληματισμούς και σκέψεις Ελλήνων που ζουν εδώ και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και μέσα στη Βουλή, παντού, έτσι ώστε να διεκδικηθούν αυτά τα αιτήματα που αφορούν και την ποιότητα ζωής εδώ στη Γαλλία, ζητήματα που αφορούν διαδικασίες διευκόλυνσης των πολιτών είτε για τα διαβατήρια, είτε για τα στρατολογικά γραφεία, είτε για τις ληξιαρχικές πράξεις των βρεφών, είτε για την πανδημία και το πώς καταμετρούνται τα εμβόλια που γίνονται στους Έλληνες που ζουν στη Γαλλία. Μια σειρά τέτοια προβλήματα, όπως και ζητήματα που αφορούν φοιτητές, επιστήμονες, εργαζόμενους εδώ στο Παρίσι, ιδιαίτερα τα τμήματα της ελληνικής γλώσσας που χρειάζονται ενίσχυση με εκπαιδευτικούς, καθηγητές, με νηπιαγωγούς για τα μικρότερα παιδιά και βεβαίως η χρηματοδότηση που απαιτείται και από το ελληνικό κράτος, από τα Υπουργεία τα αντίστοιχα, έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώνουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτή εδώ τη χώρα που έχει υψηλότερο βιωτικό επίπεδο, υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια και υπάρχουν διαφορετικές τιμές και φυσικά ζητήματα που αφορούν τα τρέχοντα θέματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, από τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούν οι καθηγητές μέχρι τον καθαρισμό των τμήματων των σχολείων. Επίσης, θέσαμε ζητήματα για την εστία, την ελληνική εστία, όπου διαβιούν Έλληνες φοιτητές, περίπου 90 τον αριθμό, που μετά την ανακαίνιση, εκτός από το υπέρογκο κόστος του ενοικίου, τίθενται και ζητήματα θέρμανσης των πλυντηρίων, της έλλειψης κουζίνας ή άλλα τέτοια ζητήματα, τα οποία θέσαμε εδώ στο προξενείο, στην πρεσβεία και βεβαίως θα κάνουμε εμείς ως κόμμα τις απαραίτητες ενέργειες και στην Ελλάδα ώστε να επιληθούν ή να βρουν το δρόμο της λύσης τους τέτοια ή άλλα τέτοια αντίστοιχα προβλήματα.